Open, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πάμε στην κυρία καινούργια, η οποία ναι. είπε ότι εκτός το ότι έφυγε και απολύθηκε από τον Αλφα με το χειρότερο τρόπο, θεωρεί επίσης ότι δεν νομίζει να υπάρχει καλύτερη παρουσιάστρια στο Open από εκείνη. Έτσι, χθες ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσίνα. Εκεί πέρα η Κατερίνα Καινούργιου έκανε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι ποια υπάρχει καλύτερη για να έρθει στον τηλεοπτικό σταθμό Open από εμένα. Έχει σημασία να την ακούσουμε, να δούμε πώς το είπε. Για να τα ακούσουμε τι λέει. Θεωρείς λοιπόν ότι το γεγονός ότι εσύ στήριξες ένα κανάλι, και ας μην είναι η ίδια η ιδιοκτησία ενώ τώρα για το Open, το γεγονός λοιπόν αυτό που έκανες το αγροτικό σου και έμαθες κιόλας, γιατί το στήριζες, ήσουν ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα που είχε το Epsilon, ενώ. Προσπάθησα πολύ, ναι. Ήτανε και σαν ανταποδοτικό και σαν ευχαριστώ το πήρες ότι ωραία και τώρα σου δίνουμε την πρωινή τη ζώνη. Θα μπορούσαν να φέρουν κάποιον άλλον ενώ από αυτή την άποψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο καλύτερο από μένα να φέρει. Όχι, ρε, όχι! Η ΦΕ είναι στον Αντένα, δεν νομίζω ότι. Α, τελειώσαμε. Η ΦΕ είναι στον Αντένα, τελειώσαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη. Εσύ τώρα θες να κάνεις για χρόνια πρωινό. Λοιπόν. Θες να κάνεις για χρόνια πρωινό. Ναι, το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Τι είναι αυτά τα παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πολλές φορές το καλάμι όταν σπάει ή πονάει, έτσι. Δεν το έχω ξανά. Είναι οδυνηρό και το καλάμι τη Κατερίνα καινούριο αρχίζει και σπάει με 8 και με 10% τηλεθέαση που κάνει. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι το είπε και για χιούμορ. Είναι. Θεωρώ ότι το είπε με χιούμορ. Το είδε εσύ χιούμορ, εγώ δεν είδα χιούμορ. Σοβαρά το είπε. Δεν είπε και κανένα. Κανένα προσπάθησε να τη σώσει λίγο. Μίλησε όμω. Καλό είναι να νομίζω ο καθένα ότι είναι ο καλύτερο, έτσι. Μίλησε όμω κιόλα και είπε και ότι τη διώξανε με άσχημο τρόπο τον Αλφα. Ναι. Για ποιο λόγο. Έχουμε το βίντεο εδώ. Τι είπε και γιατί καταγγέλει τον Αλφα. Με διώξε κάτω από άσχημες συνθήκες. Έριξε καρφιά. Για δείτε τα καρφιά. Το έψιλον, όταν είπες πάω στο έψιλον, στο τότε έψιλον, άκουσες διάφορα τύπου που πας, τι σχέση ναι, εννοείται. Εννοείται, γιατί μετά τον Αλφα, ουσιαστικά διώξαν από τον Αλφα, το ξέρεις πολύ καλό ότι έφυγα με άσχημες σχέσεις, δεν πήγε καλά η κόπη, μου λένε ότι δεν έχουμε να σε αξιοποιήσουμε, οπότε μένεις. Δεν σε διώξανε, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είχαν, ενώ μου είχαν πει. Το διώχνουν, είναι σπρώχνα από τα γραφεία. Καλά, δεν μας διώξανε να φύγω και έτσι, αλλά ήμασταν κοντά. Είχα μείνει χωρίς δουλειά. Ναι. Και έλεγα τώρα δύσκολα τα πράγματα, τι θα κάνω. Όταν μου έγινε η πρόταση από το Epsilon, στην αρχή ήμουν λίγο διστακτική. Ο λόγος που είπα το ναι τότε ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους και ο Θέμης ο Μάλι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι πήγε παρασκήνιο. Καταρχάς να πούμε ότι όταν ένας τηλεοπτικός σταθμός θεωρεί ότι μια παρουσιάστρια δεν του κάνει, μπορεί να τον απολύσει, έτσι. Δηλαδή, άσχημος τρόπος, έτσι όπως το άκουσα από την Κατερίνα Καινούργιου, είναι ότι την απέλησαν με τον Αλφα. Δεν είπε κάτι άλλο. Με διώξα κάτω, πάση με συνθήκες. Χωρίς να πληρωθεί όμως, έπαιγε κάτι. Χωρίς να. Να πληρωθεί, το είπε ότι με διώξαν και δεν με πληρώσανε. Όχι, δεν άκουσα να πει ότι δουλειάσαν. Ακούσε, απλά είναι. Είναι, είναι σκληρό το να μένει χωρίς δουλειά και μάλιστα εν μέσω σεζόν. Είναι πάρα πολύ σκληρό για όσους. Εννοείται. Δεν είναι σε αυτό το χώρο και δεν ξέρουν τι γίνεται. Είχε και μία απόρριψη. Και όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από όλα αυτά, γιατί έχουν ακουστεί και διάφορα και συναδέλφους που τους έχουν κοροϊδέψει ότι και στην εκπομπή της κυρίας Καινούργιου, η οποία έχει περάσει από όλα αυτά. Έχουν ακούσει διάφορα. Είναι άσχημο επίσης όταν περνάει κάποιος κάποια πράγματα να κάνεις το ίδιο και σε συναδέλφους. Και χειρότερα σε άλλους συναδέλφους σου. Να. Είναι χειρότερο. Γιατί έχει τύχει, γιατί έχουμε το ρεπορτάζ, η κυρία Καινούργιου να έχει πάρει από κανάλι άλλο συνάδελφο, να έχει παραιτηθεί από τη δουλειά του για να πάει στην εκπομπή της κυρίας Καινούργιου και όταν πάει εκεί πέρα του λέει ευχαριστώ, δεν θέλω τώρα. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι χιδαίο. Συμβαίνει σε όλη την αγορά εργασίας. Μισό λετάκι. Ξαναλέμε λοιπόν. Και ας έρθει η κυρία Καινούργιου να με διαψεύσει. Έχω όλα τα στοιχεία, κυρία Καινούργιου. Έχει συμβεί αυτό. Έχει χαθεί επαγγελματικά. Έχει συμβεί αυτό. Και είναι λυπηρό όταν ακούς την κυρία Καινούργιου να λέει αυτά τα πράγματα και που είναι στενάχωρα να την έχουν διώξει όταν πάρει τις άσχημες συνθήκες, το να εξαπατά εντός εισαγωγικών συναδέλφους οι οποίοι βγάζουν το μεροκάματό τους. Και δεν έχουν ούτε τη χλειδί, ούτε μένουν στα σπίτια με τα τζακούζι και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα τα πολυτελείας. Και πάνε και τους κάνεις πρόταση
για να έρθουν στο δικό σου κανάλι και τους βάζεις που ναι, θέλουμε εδώ και σου δίνουμε τόσα χρήματα. Αλλά πρέπει να φύγεις να είναι στο δουλειά και είναι λογικό αυτό. Και κάνουν να παρετούνται συνάδελφοι για να πάνε στην εκπομπή της κυρίας Καινούριου και όταν φτάνουν εκεί τους δείχνει πόρτα, ενώ έχουν δώσει τα χέρια, αυτό είναι ανήθικο. Και το καταγγέλω εγώ και το λέω με όλες τις συνέπειες. Πλάι πιάτσα είναι μικρή και αυτά μαθαίνονται, έτσι. Και τα ξαναλέει αυτά με ό,τι συνέπεια και αν υπάρχει, γιατί έχουμε στοιχεία και τα λέμε αυτά. Υπάρχει συγκεκριμένο περιστατικό. Και είναι άκουμψο. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, δεν είναι επαγγελματικά. Μάλιστα όταν δεν δίνονται και απαντήσεις μετά, έτσι. Το θέμα είναι όταν πάει κάποιος και του λέει, εδώ σου κάνουμε πρόταση για δουλειά. Φύγε από εκεί, πούσε και έλα. Και ρωτάει ο άλλος ο άνθρωπος, ο ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, πότε ξεκινά δουλειά, αύριο ξεκινάς δουλειά, πρέπει να φύγεις από εκεί που είσαι. Παρετείται ο άλλος από εκεί που εργάζεται. Που ζει, που παίρνει το μεροκάματό του, για να πληρώσει το ρεύμα του, το ενίκη του και για να ζήσει. Όχι για να κάνει κλειδά τη ζωή, για να βγουν τα προσωζήν. Και φεύγει για να πάει στην κυρία Καινούργη που έχουν κάνει την πρόταση. Και πάει εκεί. Και ξαφνικά του λένε, με το σηκώνει τα τηλέφωνα και του λένε άντε γεια, ενώ ήταν την ώρα να πάει να υπογράψει τη συνεργασία, που πρώτο όμως τον έχουν βάλει να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Αυτά δεν είναι πράγματα. Οι συμφωνίες κυρίων δυστυχώς χάνονται σιγά σιγά. Φαινόμενο όλης της ελληνικής αγοράς, όλης της ελληνικής οικονομίας. Μα είναι λυπηρό αυτό χάθηκαν... να γίνεται από ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια πράγματα. Γιατί βλέποντας την Κατερίνα Καινούργιο να με συγκινεί και με στεναχωρεί για όλα αυτά που πέρασε η Κατερίνα Καινούργιο σύμφωνα με τα όσα λέει για όσα έζησε στον Α. Με τις άσχημες συνθήκες που μαζί. Δεν τηρούνται τα γραμμένα, τα προφορικά, τα τηρούνται. Έχουμε γίνει ντροπή. Πότε όλα τίποτα. Γραφτά. Πρέπει να εξασφαλίσεις όλο το πακέτο και μέσα και έξω και από την παραγωγή και από όλα. Έχεις πάλι, έχουμε πολλά μηνύματα να στείλουμε τα φιλιά μας και στην Κάθρινα από την Ελβετία που μας βλέπουν παντού πλέον. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Ελβετία, να στείλουμε τα φιλιά μας στην Αμερική, Αυστραλία. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς φίλους που μας παρακολουθούν και διαδικτυακά. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη τους. Πάμε να δώσουμε δώρα. Πάμε να δώσουμε δώρα και σήμερα στους φίλους.